Μετά από δύο νικηφόρα φιλικά παιχνίδια κόντρα σε ομάδες γάμα εθνικής, η ΑΕΛ καλείται σήμερα στις 7 στη Βέρεια να δώσει κόντρα στην τοπική ομάδα της Super League, το πρώτο της πραγματικά δυνατό τεστ για αυτή τη σεζόν. Το δυσάρεστο για τον Αλέκο Βοσνιάδη είναι πως και πάλι δεν μπορεί να υπολογίζει στους τρεις τραυματίες Δινό Παπαμάινς και Αναστασάκο, οι οποίοι άφησαν το ελατοχώρι για τη Λάρισα προκειμένου να κάνουν λεπτομερείς εξετάσεις και να ακολουθήσουν εντατική θεραπεία ως την Πέμπτη, οπότε αναμένεται και να επιστρέψουν. Πάντως, όσο η μεταγραφική περίοδος τρέχει, υπάρχει στις τάξεις της ομάδας η βεβαιότητα ότι θα γίνει ό,τι χρειαστεί, ώστε το ρόστερ να είναι πληρέστατο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Σίγουρα δείχνουμε μια γεμάτη ομάδα. Αν υπάρξει κάτι, πιστεύω ότι ο πρόεδρος και η ομάδα δεν θα αφήσει το κενό να φανεί και θα αρχίσουμε να κινηθούμε. Στο μεταξύ, οι Βυσσινοί ανακοίνωσαν ότι την Τρίτη 19 του μήνα στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας τη βουλγαρική Μάρεκ Ντούπνιτσα στο πρώτο φιλικό που θα δώσουν ουσιαστικά μπροστά στο κοινό τους. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της υποσύστασης ΠΑΕ, σύμφωνα με την οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη η μεταβίβαση του προπονητηρίου των δέντρων από την παλιά ΠΑΕ και θα ξεκινήσουν άμεσα τα έργα αποκατάστασης ώστε να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Εξάλλου, Κοντοδήμος και Κάστελς ήταν οι παίκτες που μίλησαν σε μία ακόμη media day των Βυσσινοί, τονίζοντας ο μεν πρώτος τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχει η ΑΕΛ όπου και αν παίζει και ο δεύτερος τις δυνατότητες που έχει η ομάδα για να πετύχει το φετινό στόχο της. Τέλος, πρεμιέρα έχει προχθές και η ομάδα νέων, με τον τεχνικό της Άκη Αναστασιάδη να υπογραμμίζει την ανάγκη να ξαναγίνει η ΑΕΛ κυρίαρχη στις προτιμήσεις των νεαρών παιδιών του νομού.